Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Είμαστε μαζί για το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Επιλογές. Γενικότερο είναι το πρόβλημα με την έλλειψη αναισθησιολόγου σε νοσοκομεία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Αυτό τόνισε ο διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Δημήτρης Τσαλικάκης, από τις Σέρρες. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στα νοσοκομεία Ξάνθης και Δράμας. Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα με τους αναισθησιολόγους. Είναι μια ειδικότητα την οποία δεν θέλουν να πάρουν νέοι γιατροί για τους δικούς τους λόγους, ανέφερε ο κύριος Τσαλικάκης, δίνοντας τη δική του απάντηση μετά από τρεις μέρες, μετά και την ανακοίνωση της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών. Υπάρχει γενικότερο πρόβλημα στα νοσοκομεία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας με την ειδικότητα του αναισθησιολόγου. Αυτό τόνισε από τις Σέρρες ο διοικητής 4ης, είπε Δημήτρης Τσαλικάκης, ο οποίος ανέφερε ότι θα υπάρξουν κίνητρα για ειδικευόμενους γιατρούς προκειμένου να επιλέξουν τη συγκεκριμένη ειδικότητα. Υπάρχει ένα πρόβλημα στο νοσοκομείο Σερών, και όχι μόνο στο νοσοκομείο Σερών, είναι και στο νοσοκομείο της Ξάρτης, στο νοσοκομείο της Δράμας. Υπάρχει πρόβλημα, γενικότερα θα το έλεγα, αλλά ας μείνουμε στην 4η Γενική Περιφέρεια, με τους αναισθησιολόγους. Είναι μια ειδικότητα την οποία δεν θέλουν να την πάρουν οι νέοι γιατροί για τους δικούς τους λόγους, διάφορους λόγους. Ενδεικτικό να σας πω ότι η Υγειονομική Περιφέρεια στο Συμβούλιο Κρίσης που τελείωσε πρόσφατα πριν από 1,5 μήνα σε 18 θέσεις αναισθησιολόγων σε όλα τα νοσοκομεία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, οι 15 μας βγήκαν άγονες. Οι ευθυμίδες παραιτήσεις, από το Ιπποκράτειο, από τις Σέρρες, από την Αλεξανδρούπολη, από την Ξάνθη, μας έφερε ένα πολύ συσσωρευμένο πρόβλημα σε ορισμένα νοσοκομεία στο να καλύψουμε τις εφημερίες. Το νοσοκομείο Σερών, ο κύριος Μπογκατζής που έχει αναλάβει τη θέση, θα περιμένουμε το διορισμό του είναι στο ΦΕΚ, θα καλύψει ένα μεγάλο κομμάτι του προβλήματος και θα παραμείνει ένα πρόβλημα γιατί ο κ. Μπογιατζής θα φύγει από ένα άλλο νοσοκομείο, νοσοκομείο της Δράμας. Θα πρέπει μετά το ίδιο πρόβλημα να το αντιμετωπίσουμε στη Δράμα. Να βρίσκουμε δηλαδή αναισθησιολόγους, να δίνουν εφημερίες. Να μην πω παραπάνω. Υπάρξουν για τους αναισθησιολόγους, γιατί θα υπάρξουν. Ήδη δημοσιεύτηκαν κίνητρα την προηγούμενη πριν από δύο εβδομάδες στο ΦΕΚ. Υπάρχουν για τους ειδικευόμενους και να πάρουν την ειδικότητα, να ακολουθήσουν την ειδικότητα της αναισθησιολογίας. Εμείς εδώ σκεφτόμαστε και άλλα κίνητρα να δώσει το Υπουργείο. Και από την τοπική κοινωνία, αλλά και κεντρικά το Υπουργείο, τα οποία θα τα ανακοινώσει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Έχουμε και ένα άλλο πλάνο σε συνεργασία με τον Υπουργό και με τον Διευθυντή του και με τους αναισθησιολόγους της πρώτης Γενικής Περιφέρειας, τους διευθυντές που κάνουν μια σύσκεψη. Θα αναπτύξουμε επίσης ένα άλλο πλάνο, αυτό θα ανακοινώσει ο Υπουργός, αν επιτρέψετε. Ο κ. Τσαλικάκης τόνισε ότι οι νοσοκομειακοί γιατροί προτρέχουν, ερωτηθείς για την ανακοίνωση που εξέδωσε η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών του Νοσοκομείου Σερών. Διάβασα την ανακοίνωση, αλλά προτρέχουν καμιά φορά οι νοσοκομειακοί γιατροί. Εμείς είχαμε δώσει ήδη τη λύση για τις 27 και 30 του μήνα. Ήταν δύο συγκεκριμένες ημερομηνίες και είχαμε βάλει δύο συγκεκριμένα ονόματα, ανέφερε. Θα καλυφθούν και αυτές οι δύο ημερομηνίες στο νοσοκομείο Σερών. Να ξέρετε όμως, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι μόνο πρόβλημα του νοσοκομείου Σερών ή της 4ης, είπε, ξεκαθαρίζει ο κύριος Τσαλικάκης. Όχι, δεν θα μείνει και όχι, δεν θα μείνει και και για τις δύο ανακοίνωση από τους νοσοκομειακούς γιατρούς. Διάβασα την ανακοίνωση, αλλά προτρέχουν καμιά φορά οι νοσοκομειακοί γιατροί. Η ανακοίνωση βγήκε πριν. Ή μάλλον εμείς είχαμε δώσει ήδη τη λύση για τις 27 και τις 30. Ήταν δύο συγκεκριμένες ημερομηνίες. Είχαμε βγάλει δύο συγκεκριμένα ονόματα και είχε βγει η απόφαση. Θα καλυφθεί και αυτές οι δύο ημερομηνίες το νοσοκομείο Σερών. Να ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι πρόβλημα του νοσοκομείου Σερών, ούτε της 4ης ΥΠΕ. Είναι ένα πρόβλημα γενικότερο. Η ειδικότητα αυτή, σας επαναλαμβάνω, μπορώ να σας πω και άλλα στοιχεία, αλλά είναι δύσκολα τα πράγματα στην ειδικότητα αυτή. Είναι πολύ συγκεκριμένο το πρόβλημα. Και ξέρετε, είναι δύσκολο ο τρόπο αυτό γιατί είναι με εντέλεσθε να κάνει ένα γιατρό από μια άλλη περιοχή. Μια εφημερία στο νομό Σερών, στο νομό Ξάνθης που είχαμε το πρόβλημα την προηγούμενο μήνα. Όταν ένας γιατρός, ένας ολόγος κάνει 10 και 11 εφημερίες, να τον βγάλει σαν εντέλεσθε για την 12η, σαφώς το δημιουργεί πρόβλημα. Αυτά δήλωσε ο κύριος Τσαλικάκης, ο διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας για το θέμα του αναισθησιολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο των Σερών. Θα μείνουμε στο θέμα. Είναι θέμα του Υπουργείου Υγείας η έλευση αναισθησιολόγων στο νοσηλευτικό ίδρυμα. Απαντάμε σημερινή του δήλωση ο διοικητής του νοσοκομείου, Νικόλαος Φαρμάκης. Σε μείζον ζήτημα αναδεικνύεται για άλλη μία φορά η έλλειψη αναισθησιολόγων στο νοσοκομείο Σερών, με το πρόβλημα της αδυναμίας να πραγματοποιούνται τα χειρουργεία των ασθενών να έχει χτυπήσει κόκκινο. Η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Σερών προχώρησε σε έγγραφη καταγγελία τις προηγούμενες ημέρες, καθώς με έγγραφο του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, υπογεγραμμένο και από τον Διοικητή του Νοσοκομείου Σερών, η Διοίκηση του Νοσοκομείου Σερών, της 4ης ΥΠΕ και του Υπουργείου Υγείας ενημέρωναν ότι στις 16 Εβδόμου και στις 21 Εβδόμου το Νοσοκομείο Σερών θα λειτουργεί με αναισθησιολόγο σε εφημερία ετοιμότητας. Ο χειρουργικός τομέας δεν θα πραγματοποιεί καμία χειρουργική επέμβαση, ούτε θα δέχεται εισαγωγή ασθενούς που πιθανόν χρήζει χειρουργικής επέμβασης. Η ΜΕΕΦΤΙΚΗ Γυναικολογική Κλινική
δεν θα δέχεται καμία εισαγωγή επιτόκου και θα παραπέμπεται σε όμορο νοσοκομείο και οι ασθενείς που χρήζουν διασωλήνωσης θα εξυπηρετούνται από τους γιατρούς της ΜΕΘ ή από το εξειδικευμένο γιατρό του ΤΕΠ. Ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Σερών, Δημήτρης Μπαλαξής, απαντά ότι μέχρι τώρα καλύπτεται το κενό. Ωστόσο παραδέχεται ότι το ζήτημα πρέπει να λυθεί. Το πρόβλημα είναι στο Υπουργείο Υγείας, στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια και στη Διοίκηση του Νοσοκομείου Σερών. Το πρόβλημα πρέπει να λυθεί σήμερα. Να πάψουμε λοιπόν να παίζουμε με το εδώ παπάς, εκεί παπάς που είναι ο αναισθησιολόγος, να κάτσει το Υπουργείο Υγείας και να βρει αναισθησιολόγους να στείλει στο Νοσοκομείο Σερών και να τους προσλάβει σε μόνιμες θέσεις. Μέχρι τώρα καταφέρνουμε και το καλύπτουμε. Το κενό, δεν υπάρχει ούτε μία μέρα στο νοσοκομείο δίχως την παρουσία αναισθησιολόγου, αλλά πρέπει να λυθεί το πρόβλημα. Οι ενέργειες έχουν γίνει. Πού κολλάμε? Δεν υπάρχει προσφορά στην αγορά. Από πλευράς του, ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Σερών, Νικόλαος Φαρμάκης, απαντά πως είναι εν αναμονή του νέου αναισθησιολόγου, καθώς είναι θέμα του Υπουργείου, σύμφωνα με τα όσα είπε, να υπογραφεί το ΦΕΚ για να έρθει. Και παράλληλα αναφέρει ότι ο διοικητής της 4ης ΥΠΕ, Δημήτρης Τσαλικάκης, τους ενημέρωσε πως το πρόβλημα θα λυθεί τις επόμενες ημέρες και ευχαρίστησε παράλληλα την αναισθησιολόγου του νοσοκομείου Σερών, κυρία Τερλεμέ, για την βοήθειά της. Η αλήθεια είναι ότι όντως προέκυψε ένα πρόβλημα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Τερλεμέ, την αναισθησιολόγο του νοσοκομείου, η οποία την Παρασκευή, ενώ είχε εφημερία μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ, έμεινε όλη τη νύχτα. Και το άλλο πρόβλημα είναι στις 27 και τις 30 του μηνός, αλλά υποσχέθηκε ο κύριος Τσαλικάκης, ο διοικητής της 4ης, είπε ότι θα φροντίσει να στείλει αναισθησιολόγους για να καλύψουμε και αυτές τις μέρες. Περιμένουμε ήδη έναν διορισμό, έχει τελειώσει η διαδικασία, είναι στο να υπογραφεί το ΦΕΚ και προσπαθούμε να βρούμε και άλλους. Αλλά είναι λίγο δύσκολο, είναι δύσκολη ειδικότητα και είναι πανελλήνιο το πρόβλημα, όχι μόνο. Απλώς εδώ είναι λίγο πιο έντονο. Τα επίγοντα, ναι, μόνο τα επίγοντα, τα απολύτως απαραίτητα. Ο αναισθησιολόγος τώρα είπε ότι κάνει τα χαρτιά. Πότε περίπου θα βρίσκεται στο νοσοκομείο? Αυτό είναι θέμα του Υπουργείου. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της κρίσης του δηλαδή. Περιμένουμε να έχουν σταλεί τα χαρτιά στο Υπουργείο, να βγει το ΦΕΚ και να έρθει. Σύσκεψη τώρα των δημάρχων της Περιφερειακής Ενότητας των Σερών, παρουσία του διοικητή και της υποδιοικήτριας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στις Σέρες, προκειμένου να πάρθουν μέτρα για να αυξηθεί η εμβολιαστική κάλυψη στον νομό Σερών και να χτιστεί ένα τείχος ανοσίας περισσότερο. Πάμε να παρακολουθήσουμε τα όσα αποφασίστηκαν κατά τη διάρκεια της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο πρώην κτίριο της ΤΕΔΚ. Σε συστράτευση προχωρούν οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Σερών και η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης με στόχο την ενίσχυση της εμβολιαστικής κάλυψης κατά της νόσου COVID-19, προκειμένου να χτιστεί ένα τείχος ανοσίας. Αυτό συμφωνήθηκε στη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Σέρες, στο κτίριο της πρώην ΤΕΔΚ. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Δήμαρχος Σερών Αλέξανδρος Χρυσάφης, ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών Παναγιώτης Πυρόπουλος, η Δήμαρχη Ηράκλειας Γιώργος Κουτσάκης, που είχε και την πρωτοβουλία για τη συνάντηση, νέα ζύχνη Παντελή Μπόζη, συντική Φώτη Ντομουχτσίδη, αμφίπολη Στέριο Φρασταλή, Εμμανουή Παπά Δημήτρη Νότα, ο αντιδήμαρχο Υγεία του Δήμου Βυσαλτία Αργύρη Χατζημάρκο, ο διοικητή 4ης ΥΠΕ Δημήτρη Τσαλικάκη, η υποδιοικήτρια τη 4ης ΥΠΕ Ειρήνη Χατζοπούλου και ο διοικητή του Νοσοκομείου Σερών Νικόλαο Φαρμάκη. Συγκεκριμένα, οι Δήμοι τη Περιφερειακή Ενότητα Σερών μαζί με την 4η Υγειονομική Περιφέρεια θα προχωρήσουν σε κοινές δράσεις ενημερωτικού χαρακτήρα για την αντιμετώπιση της επιφυλακτικότητας απέναντι στον εμβολιασμό και στην οργάνωση παρεμβάσεων με κινητές μονάδες εμβολιασμού που θα φτάσουν σε κάθε γειτονιά και οικισμό. Η αυτοδιοίκηση έπαιξε, παίζει και θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο και σε αυτή την προσπάθεια και προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε προσδιορίσει τις κοινές μας δράσεις, οι οποίες αφορούν πρώτο το κομμάτι της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε κάθε χωριό, σε κάθε γειτονιά, σε αθλητικά σωματεία, σε πολιτιστικά σωματεία, με τη συμμετοχή των στελεχών, των υγειονομικών στελεχών, από την 4η ΥΠΕ, από το νοσοκομείο, ανθρώπων δηλαδή, επιστημόνων, οι οποίοι θα ενημερώσουν όσο πιο πολύ μπορούν τον κόσμο. Από εκεί και πέρα, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση θα την ακολουθήσει και το κομμάτι των κινητών μονάδων που θα πρέπει τα εμβολιαστικά κέντρα θα βρίσκονται σε κάθε χωριό, σε κάθε μεγάλο χωριό, ώστε να διευκολύνουμε αυτούς
οι οποίοι ενδεχόμενα θα ήθελαν να εμβολιαστούν και ενδεχόμενα η απόσταση είναι ένα θέμα για αυτούς. Το πρώτο όμως και το κυριότερο είναι να πείσουμε. Να πείσουμε, να ενημερώσουμε και να υπάρχει μια καλύτερη γνώση από αυτούς που μπορούν να την προσφέρουν αυτή τη γνώση. Εμείς ως αυτοδιοίκηση πέραν αυτών θα έχουμε και μια μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης και μέσα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, ούτως ώστε να μην υπάρχει τουλάχιστον κανένας που να λέει δεν ήξερα. Η γνώση είναι δύναμη, η επιστήμη μας έχει κάνει ένα δώρο που ονομάζεται εμβόλιο, αυτό το δώρο θα πρέπει να φτάσει σε κάθε ελληνικό σπίτι. Παράλληλα θα υπάρξει στενή συνεργασία για την άμεση έναρξη του κατοίκων εμβολιασμού για ασθενείς πολίτες που αδυνατούν να προσέλθουν σε εμβολιαστικά κέντρα. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε δήμαρχοι και να μην παίρνουμε τα μέτρα μας, να μην κουνάμε τα χέρια μας, να μην συζητάμε, να μην αποφασίζουμε. Αυτό είναι που οθεί συνήθως. Αυτά τα κίνητρα είναι που πρέπει να οθήσουν εμάς να πάρουμε τα συγκεκριμένα μέτρα. Είστε ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα της σύσκεψης, αυτό που καταλήξατε? Κοιτάξτε, το αποτέλεσμα, ακούστε. Αυτό που θα γίνει θα το κρίνει το μέλλον και τα αποτελέσματα που θα υπάρξουν. Αν αυξηθεί το ποσοστό των εμβολιασμών, θα είναι πάρα πολύ καλό. Εκ των προτέρων, θα πει κανείς, ναι, ο σχεδιασμός μπορεί να είναι καλός. Αλλά τι θα προκύψει από το σχεδιασμό γίνεται σπουδαίο. Μέχρι στιγμής θα περιμένουμε να δούμε τι στο καλό θα γίνει. Εμείς θέλουμε να έχουμε όσο γίνεται περισσότερους εμβολιασμένους. Γιατί τα ποσοστά που ακούγονται δεν είναι εδώ και τα πιο ικανοποιητικά ή παρήγορα ποσοστά που ακούγονται. Και σαν δήμαρχοι νομίζω κάναμε ό,τι μπορούμε το καλύτερο. Όλοι οι δήμαρχοι εδώ πέρα και οι περιφερειάς κλπ. Είναι εμβολιασμένοι. Και αυτό σου δίνει και μια ελευθερία κίνησης. Το εμβόλιο δεν πάβει να είναι ελευθερία. Τι εικόνα έχετε από την περιοχή σας? Γιατί είναι μια περιοχή κοντά στα σύνορα. Δεδομένα σήμερα στις 12 η ώρα υπάρχει μόνο ένα σπίτι με δύο άτομα. Και νομίζω ότι αυτό είναι και αποτέλεσμα του υψηλού ποσοστού εμβολιασμού που έχουμε στο δικό μας το Δήμο. Διότι μόνο έτσι θα σταματήσει η επιδημία ή η πανδημία που υπάρχει. Επαναλαμβάνω, γιατρός δεν είμαι, αλλά σέβομαι τη γνώμη των γιατρών. Και όλοι μαζί πρέπει να βοηθήσουμε, γιατί έχει επιπτώσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Ελλάδος. Πολλοί δεν του δίνουν σημασία. Αλλά ξεχνάνε ότι με τα περιστατικά του κορονοϊού που νοσηλεύονται δεν εκτελούνται εγχειρήσεις για άλλες ανάγκες και για άλλες αρρώστιες. Η επιβάρηση του συστήματος υγείας έχει αποτέλεσμα και τη λειτουργία στο λοιπό, στις λοιπές αρρώστιες. Ως υγειονομική περιφέρεια θα συμβάλλουμε με όλες τις δυνάμεις μας, ώστε στις αρχές του φθινοπόρου να πετύχουμε υψηλά ποσοστά εμβολιασμού σε όλους τους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ερών. Η συμβολή των δήμων είναι καθοριστική στην επίτευξη των στόχων μας για την υλοποίηση του εμβολιαστικού πλάνου στην υγειονομική μας περιφέρεια. Γι' αυτό και είμαστε στο πλευρό των δημάρχων για να στηρίξουμε κάθε τους δράση και πρωτοβουλία, ανέφερε ο διοικητής Τέταρτης ΥΠΕ Δημήτρης Τσαλικάκης. Ήταν μια πρωτοβουλία όλων των δημάρχων να μας καλέσουν να δούμε τους τρόπους με τους οποίους επιχειρησιακά πλέον θα βοηθήσουμε στον εμβολιαστή όλο και περισσότερους κόσμους. Συμφωνήσαμε με τους δημάρχους, καταλήξαμε σε ένα επιχειρησιακό σχέδιο. Ο δήμαρχος εδώ θα σας το αναλύσει ειδικότερα. Εμείς, σαν υγειονομική περιφέρεια, θα συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις ώστε ο εμβολιασμός να φτάσει σε κάθε χωριό του νομού Σερών. Αυτή είναι η δική μας συμβολή από αυτήν την πλευρά. Οι Δήμοι θα κάνουν, οι Δήμαρχοι, το δικό τους κομμάτι. Η Κεντρική Πολιτεία έχει ανακοινώσει τα μέτρα, είναι το δικό της κομμάτι, ώστε όλοι μαζί να φτάσουμε το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο σε ένα υψηλό ποσοστό. Μάλιστα, ανέφερε πως υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ερών με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη. Η εικόνα που έχω από την Περιφερειακή Ενότητα Ερών είναι ότι ο εμβολιασμός μπορεί να πάει λίγο καλύτερα. Έχουμε κάποιες περιοχές, οι οποίες ο εμβολιασμός δεν περπατάει τόσο καλά, βέβαια. Ξέρετε, εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Τα χειρονομικό κώδικα με τα εμβολιαστικά κέντρα. Πώς δηλώνανε εκείνο το διάστημα, πώς έχουν δηλωθεί στο σύστημα. Εγώ πιστεύω ότι ο νομός Σερών γενικά είναι σε ένα καλό επίπεδο. Είναι κάποιες συγκεκριμένες περιοχές που θέλουμε να ενισχύσουμε. Αυτό είναι, είναι πολύ συγκεκριμένο το πλάνο που έχουμε. Προλαβαίνουμε βεβαίως. Θα να κάνουμε όλοι από την πλευρά μας συντονισμένες ενέργειες, ο καθένας στο δικό του κομμάτι σωστά, θα προλάβουμε. Ναι. Λοιπόν, αυτά αποφασίστηκαν στη σημερινή σύσκεψη, παρουσία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας της Διοίκησης. Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον βουλευτή του ΚΚΕ Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γιάννη Δελή, που είναι σήμερα μαζί μας, για να μιλήσουμε για δύο θέματα. Για την επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, κλιμάκιο του ΚΚΕ βρέθηκε στην αρχαία Αμφίπολη και στον Δήμο Κάστα, και βεβαίως θα δούμε και τα της πανδημίας του κορονοϊού.
γιατί και αυτό είναι μέσα στη ζωή μας. Αρνητικά βέβαια, αλλά ζούμε εδώ και 2 χρόνια με αυτή την πανδημία. Κύριε Δελή, καλό σας βράδυ. Καλησπέρα κύριε Κώτα και σε όλους τους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε με την επίσκεψή σας που πραγματοποιήσατε την Παρασκευή, ένα κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής εσάς... Στην Αμφίπολη και στον Τίμο Καστά. Συγγνώμη για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είχαμε εδώ και την κυρία Δούρου τις προηγούμενες ημέρες. Ναι, συμβαίνουν αυτά, δεν είναι. Τι ακριβώς αποκομίσατε από την συνάντηση και τα μηνύματα τα οποία λάβατε εκεί από τους αρχαιολόγους και σε ό,τι αφορά την ανασκαφή στον Τίμβο? Να πω κύριε Κώτα ότι ήταν μια εξαιρετική ημέρα η Παρασκευή για το κλιμάκιο του ΚΚΕ, γιατί ξεναγήθηκε αφενός με μια ενδελεχή και επιστημονική, θα έλεγα, ξενάγηση από την προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Σερών, την κυρία Μαλαμίδου, στο Μουσείο της Αμφίπολης, ένα εξαιρετικό μουσείο που νομίζω ότι δεν έχει τη φήμη που του ταιριάζει. Πραγματικά τα εκθέματα είναι εντυπωσιακά, όσο και πολύ λειτουργικά στην επίσκεψή του και, και στο να το περιδιαβάσει κανείς για να δει όλη την, να ξετυλίγεται μπροστά του όλη η ιστορία της περιοχής. Ξαναγηθήκαμε και στον αρχαιολογικό χώρο της Αμφίπολης, συγκεκριμένα στο χώρο της Ακρόπολης της Αμφίπολης. Και εκείνος είναι ένας εντυπωσιακός χώρος με πολλές βασιλικές, πρωτοχριστιανικούς ναούς, με τα τείχη της πόλης, με εξαιρετικά ψηφιδωτά δάπεδα, με το γυμνάσιο παρακάτω που ασκούνταν οι νέοι. Εν πάση περιπτώσει, ένας εξαιρετικός αρχαιολογικός χώρος στην κορυφή του λόφου της Ακρόπολης, της Αμφίπολης, με μια πανοραμική θέα. Και βεβαίως ξαναγηθήκαμε και στον Τίμβο Καστά, ένα εντυπωσιακό μνημείο, έτσι το εισέπραξα εγώ, πρώτη φορά το επισκέφτηκα. Πραγματικά μόνο αν το επισκεφτεί κανείς μπορεί να αντιληφθεί το μέγεθος της σημασίας αυτής της ανακάλυψης. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασία συντήρησης, ώστε να γίνει αυτό επισκέψιμο στο μέλλον και βεβαίως να αξιοποιηθεί ώστε να αποτελέσει, γιατί έτσι βλέπουμε εμείς στους αρχαιολογικούς χώρους στο ΚΚΕ, οι αρχαιολογικοί χώροι να αποτελούν ζωντανά μαθήματα ιστορίας, κληρονομιάς, πολιτισμού, να μαθαίνουν οι σύγχρονοι άνθρωποι, τα παιδιά, οι νέοι, τι υπήρξε πριν από αυτούς, για να μπορούν να κατανοήσουν και το σήμερα, το οποίο το κατανοεί κανείς, κύριε Κώτα, όταν γνωρίζει καλύτερα, όταν γνωρίζει το παρελθόν. Βεβαίως υποσχεθήκαμε στους αρμόδιους εκεί και στην κυρία Μαλαμίδου και στους ανθρώπους που εργαζόταν στις συντήρησεις ότι εμείς θα κάνουμε ως κόμμα ό,τι πρέπει, ό,τι περνάει από το χέρι μας, έτσι ώστε να αναδειχτεί, έτσι ώστε να διεκδικήσουμε μια κρατική χρηματοδότηση η οποία πάντα είναι πενικρή, πάντα είναι πίσω από τις ανάγκες, έτσι ώστε να προσληφθεί επιστημονικό προσωπικό, αρχαιολόγοι, συντηρητές. Θεωρούμε ότι ο συγκεκριμένος χώρος, όπως και άλλοι χώροι, δεν είμαστε εμείς από αυτούς που τους ξεχωρίζουμε, ότι θα πρέπει να έχουν τη φροντίδα, την έγνοια της πολιτείας, έτσι ώστε να προχωρήσουν όλες οι ενδεδειγμένες αρχαιολογικές εργασίες. Και με παραπάνω χρηματοδοτήσεις, έτσι. Ασφαλώς με ναι, νομίζω ότι δεν ξέρω αν το είπα ή όχι. Χρειάζονται χρήματα για όλα αυτά. Για να γίνουν προσλήψεις, για να αγοραστούν τα μηχανήματα. Όλα αυτά χρειάζονται χρήματα, τα οποία δυστυχώς είναι πάρα πολύ λίγα για αυτές τις ανάγκες. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικά και βεβαίως η σημασία τους έχει μια ιδιαίτερη αξία, όπως και να το κάνουμε. Μάλιστα. Να δούμε τώρα όμως και το άλλο θέμα με τον κορονοϊό. Ο κορονοϊός ακόμα βρίσκεται στην χώρα μας. Μιλάμε για την μετάλλαξη Δέλτα. Ναι. Έχουμε τους εμβολιασμούς, έχουμε τον υποχρεωτικό εμβολιασμό στις συγκεκριμένες ομάδες εργασίας. Έχουμε και την αναστολή εργασίας, κύριε Δελή. Και μάλιστα σήμερα διαβάσαμε και ακούσαμε δήλωση του κυρίου Μάκη Βορύδη, ο οποίος είπε ότι ο εργαζόμενος σε αναστολή ή θα γυρίσει εμβολιασμένος ή θα βρει άλλη δουλειά. Το είπε στο Sky σήμερα. Τι λέει το ΚΚΕ? Ναι, νομίζω ότι η κυβέρνηση διαλέγει λάθος δρόμο, ολισθηρό δρόμο, το δρόμο της καταστολής, το δρόμο της τρομοκράτησης, το δρόμο της φοβέρας. Δεν νομίζουμε ότι όλα αυτά βοηθάνε στο να πιστεί
ανακαλύπτει. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα, να πιστεί όλος ο κόσμος να πάει να εμβολιαστεί. Βεβαίως αρκετοί έχουν εμβολιαστεί, αλλά αυτό που και σε κάποιες κατηγορίες μάλιστα είναι ιδιαίτερα υψηλά τα ποσοστά, όπως είναι στους υγειονομικούς, εκπαιδευτικούς, που πλησιάζει το 80%. Όμως θα πρέπει να αναρωτηθούμε, κύριε Κώτα, τι είναι αυτό που καθυστέρησε τους εμβολιασμούς. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα να έχουν περάσει 7 μήνες από το ξεκίνημα των εμβολιασμών και οι κινητικά αδύναμοι άνθρωποι, αυτοί που δεν μπορούν να κινηθούν, να μην έχουν εμβολιαστεί ακόμα. Ξεκινούν από αύριο, νομίζω. Την ναι. ίδια, μα είναι δυνατόν, 20 Ιουλίου, και δεν έχουν εμβολιαστεί. Από αυτούς έπρεπε να ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί. Τι δείχνει αυτό? Δείχνει ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας της χώρας, αυτά τα μικρά, τα ιατρία, τα περιφερειακά, τα κέντρα υγείας, τα χωριά και στις κομοπόλεις, ουσιαστικά υπολειτουργούν και δεν μπορούν να σηκώσουν αυτό το βάρος, γιατί αυτοί θα έπρεπε να το κάνουν. Για όλον αυτόν τον κόσμο που ζει στα χωριά, δεν μπορεί να κινηθεί, είναι άνθρωποι ηλικιωμένοι, είναι άνθρωποι ανήμποροι. Συνεπώς, οι καθυστερήσεις τους εμβολιασμούς, που βεβαίως τη μεγάλη και την πρώτη ευθύνη την έχουν οι κόντρες, οι γνωστοί ανταγωνισμοί των πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιριών, που η μια προσπαθεί να βγάλει τα μάτια της άλλης, δημοσιεύοντας δυσμενείς ειδήσεις η μια για τις άλλες το εμβόλιο. Τα έχουμε ζήσει όλα αυτά. Έχουμε δει, ας πούμε, εδώ τα εμβόλια, τις περιπέτειες των εμβολίων του AstraZeneca πριν τα 40, μετά τα 40 και όλες αυτές τις παλινοδίες και τις αντιφάσεις τις κυβερνητικές. Όλα αυτά νομίζουν ότι τελικά οθούν έναν κόσμο ευάλωτο σε φοβίες, σε θεωρίες συνωμοσίας, εν πάση περιπτώσει στην παραπληροφόρηση που καλά κρατούν, το να κρατάνε αποστάσεις από τον εμβολιασμό. Αυτόν τον κόσμο δεν θα τον κερδίσεις με απειλές και με φοβέρες. Αυτόν τον κόσμο θα τον κερδίσεις με την πειθό. Θα τον κερδίσεις με μια υπεύθυνη επιστημονική ενημέρωση. Γιατί να σας πω και κάτι, κύριε Κώτα, υπάρχουν και περιπτώσεις συνανθρώπων μας που χρειάζονται μια ειδική εξατομικευμένη ενημέρωση για την πάθηση που έχει ο καθένας. Υπάρχουν ερωτήματα, υπάρχουν χίλιες δυο περιπτώσεις. Πού θα βρουν αυτοί οι απαντήσεις στα ερωτήματά τους? Στο ίντερνετ, στο Google, μόνοι τους? Όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Συνεπώς, εμείς τι λέμε? Ναι, βεβαίως το κόμμα μας είναι υπέρ των εμβολιασμών. Λέμε ότι θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει, πρέπει να αποκτήσει μαζικά χαρακτηριστικά ο εμβολιασμός με όλα τα διαθέσιμα και ασφαλή εμβόλια. Είναι ανάγκη και δικαίωμα του λαού λοιπόν το εμβόλιο και η υποχρεωτικότητα θα μπορούσε να εξεταστεί για συγκεκριμένες κατηγορίες, αλλά υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Με ένα δημόσιο σύστημα υγείας που θα μπορούσε να αναλάβει αυτό το έργο, θα μπορούσε και να πληροφορήσει και να αναλάβει τον εμβολιασμό και να αναλάβει μετά την παρακολούθηση των εμβολιασμένων, γιατί χρειάζεται και αυτό. Εννοείται συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων, δηλαδή υγειονομικοί. Βεβαίως, η υγειονομική επιτήρηση. Βεβαίως θα πρέπει αυτό. Αν δεν το κάνει αυτό ο δημόσιος τομέας υγείας, ποιος θα το κάνει? Μόνος του, πάλι ατομική ευθύνη. Δηλαδή πάλι self-test, πάλι ατομική ευθύνη και της μεταεμβολιακής κατάστασης του καθενός από εμάς. Γιατί σε όλους μας δεν πάνε καλά τα πράγματα μετά το εμβόλιο και είναι λογικό. Υπάρχουν και παρενέργειες. Τίποτα όμως από αυτά δεν γίνονται, παρά μόνο όλο και περισσότερο τις τελευταίες μέρες δυστυχώς η κυβέρνηση, σήμερα ακούσαμε τον κύριο Βορύδη όπως είπατε, να κραδένουν την ρομφαία των απειλών και να εκβιάζουν, να απειλούν τον κόσμο με απολύσεις και όλα τα σχετικά. Και δεν νομίζουμε ότι θα αποδώσει αυτή η μέθοδος. Δεν ξέρω, καταλαβαίνετε ότι η πειθό είναι πάντα καλύτερη, αποτελεσματικότερη από τον πιθαναγκασμό. Το σύστημα υγείας μετά από 18 μήνες που πέρασε αυτά που πέρασε, ναι, είναι έτοιμο, κύριε Δελή, για το τέταρτο κύμα, για τη μετάλλαξη Δέλτα? Νομίζω ότι όλοι το ξέρουν ότι όχι μόνο δεν είναι έτοιμο, αλλά ίσως είναι και σε χειρότερη κατάσταση, γιατί σας είπα για τα χάλια, κυριολεκτικά την ανυπαρξία θα τολμούσα να πω της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ιδιαίτερα στην επαρχία και ιδιαίτερα στις απομακρυσμένες περιοχές. Και το ξέρετε κι εσείς καλά. Εδώ δεν έχουμε αναισθησιολόγο στο νοσοκομείο, είναι ένας αναισθησιολόγος. Και το ξέρετε. Έχουμε και εμείς εικόνα και, ναι, βεβαίως, έχουμε κάνει και σχετική κοινοβουλευτική παρέμβαση. Λοιπόν, αυτό από εκεί ξεκινάμε, κύριε Κώτα. Από εκεί θα έπρεπε να ξεκινάμε. Θα πρέπει να ενισχυθεί άμεσα, εδώ και τώρα, το δημόσιο σύστημα της υγείας. Και όταν λέμε να στηριχθεί, να ενισχυθεί με προσωπικό, να ενισχυθεί με υποδομές, όχι να πηγαινοφέρνουμε έναν μοριακό αναλυτή ανίχνευσης του κορονοϊού από την Ξάνθη στη Θεσσαλονίκη, όπως γινόταν το προηγούμενο διάστημα. Και βεβαίως θα πρέπει να επιταχθεί, το λέμε αυτό, το λέμε και το τονίζουμε,
Τώρα, πριν είναι αργά, γιατί το τέταρτο κύμα δείχνει ήδη τα δόντια του, κυρία Κότα, να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας της υγείας. Και δεν είναι τίποτα φοβερό και τρομερό σοσιαλιστικό, κομμουνιστικό, ξέρετε αυτό. Το προβλέπει το άρθρο 18 του συντάγματος, αυτού του συντάγματος που έχουμε, του αστικού συντάγματος. Το προβλέπει ότι σε περιπτώσεις κινδύνου της δημόσιας υγείας μπορεί να γίνει επίταξη των ιδιωτικών μονάδων υγείας. Αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Έτσι ώστε να υπάρχουν όλοι κάτω από τον κρατικό έλεγχο, να γίνουν βεβαίως προσλήψεις, να δοθούν χρήματα επιτέλους. Αυτά πρέπει να γίνουν. Και βεβαίως αυτό το δημόσιο σύστημα υγείας θα αναλάβει και την πληροφόρηση και τον εμβολιασμό και την παρακολούθηση των εμβολιασμένων. Για τις συγχωρεύσεις. Χωρίς, αν δεν γίνουν όλα αυτά, αν δεν γίνουν όλα αυτά και μιλάς μόνο για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, νομίζω ότι δεν έχει αποτέλεσμα. Και κάτι τελευταίο, κύριε Δελή, για τις συγχωνεύσεις νοσοκομείων. Τι απαντάτε? Εντάξει τώρα, κοιτάξτε να δείτε, είναι τραγική ειρωνία, πραγματικά είναι πρόκληση σε εποχές που η πανδημία δείχνει ξανά τα δόντια της για τέταρτη φορά, αν είχα μιλάμε για συγχωνεύσεις και για κλεισίματα νοσοκομείων. Τι πάει να πει δηλαδή ότι το ένα νοσοκομείο είναι 20 και 30 χιλιόμετρα μακριά, όταν το ένα νοσοκομείο ειδικεύεται στα λοιμώδη νοσήματα, το άλλο στα ορθοπαιδικά, γιατί θα πρέπει να κλείσουν αυτά τα δύο? Δεν είναι λογική αυτή. Με αυτήν τη λογική θυμίζω ότι έκλεισαν 13 νοσοκομεία το 2013 ή το 2014. Ναι. Και μάλιστα νοσοκομεία λιμωδών νοσημάτων, όπως είναι στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, νοσοκομεία τόσο απαραίτητα, ειδικά για τέτοιου είδους λιμώδης πανδημίας. Μάλιστα. Κύριε Δελή, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κώστα. Καλό βράδυ. Καλά. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Γεια σας. Παραμένει η σεραϊκή κοινωνία από τον θάνατο του Χρήστου Μέγλα, κυρίες και κύριοι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το πρωί του Σαββάτου και την Κυριακή τελέστηκε η κηδεία του στα Αλφα κημητήρια της πόλης. Όλοι ήταν εκεί για να αποχαιρετήσουν τον άνθρωπο που συνδέθηκε με την ιστορία του επιμελητηρίου Σερών και τη λαμπρή πορεία του τα τελευταία 10 χρόνια, με αποκορύφωμα την ιστορική παραχώρηση του πρώην στρατοπέδου Κολοκοτρώνη στο επιμελητήριο Σερών για να διεξάγεται εκεί η Σερέξπο. Συνεχίζουν να καταφτάνουν τα συλληπιτήρια μηνύματα το ένα μετά το άλλο για τον αδόκητο χαμό του τέως Προέδρου του Επιμελητηρίου Χρήστου Μέγλα το Σάββατο 17 Ιουλίου. Ο 63χρονος Χρήστος Μέγλας έχασε τη μάχη με τη ζωή, χτυπημένος από την επάρατο νόσο με την οποία πάλεψε γενναία το τελευταίο διάστημα, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά του και τους φίλους του. Όλοι μιλούν για έναν ακούραστο επιχειρηματία, με γνώσεις και ανησυχίες, που στήριξε την επιχειρηματικότητα όχι μόνο στις Σέρες, αλλά και στην Κεντρική Μακεδονία και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Στο τελευταίο αντίο, στα πρώτα κημητήρια των Σερών ήταν όλοι εκεί. Η αγαπημένη του οικογένεια, φίλοι, συνάδελφοι. Ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας έφτασε από νωρίς. Ο Αντιπεριφερειάρχης και φίλος του Παναγιώτης Πυρόπουλος. Ο Βουλευτής Τάσος Χατζηβασιλείου. Ο Δήμαρχος Σερών. Δεκάδες επαγγελματίες και άνθρωποι που δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι ο δραστήριος πρόεδρος δεν είναι πια μαζί τους. Ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Σερών εξέδωσε αποχαιρετιστήριο ψήφισμα, δεσμευόμενοι να συνεχίσουν το έργο του, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για να σταθούν αντάξιοι των προσδοκιών. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Αθανάσιος Μαλιαράς, αναφέρει ότι σήμερα εκτάκτως δια περιφοράς θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να συζητηθεί η μετονομασία του επιχειρηματικού πάρκου του στρατοπέδου Κολοκοτρώνη σε Χρήστος Μέγλας. Μας λυπεί όλο το γεγονός της απώλειας του πρώην Προέδρου, τέως Προέδρου του Επιμελητηρίου. Όλοι οι Σερέοι γνωρίζουν τη ζωή του Χρήστου Μέγλα, τις δραστηριότητες του, τη δράση του, τόσο σαν επαγγελματίας που ήταν ένας πολύ επιτυχημένος επαγγελματίας, γνωστός στο Πανελλήνιο, όσο και σαν πρόεδρος του Επιμελητηρίου που είχε όραμα τα τελευταία 10 χρόνια που ήταν πρόεδρος στο ΕΒΕΣ Σερών, είχε πετύχει πολλά, είχε κάνει το όραμά του πραγματικότητα και τόσο με την Σερέξπο όσο και με το επιχειρηματικό κέντρο Σερέξπο που ήρθε εδώ στις Σέρες. Δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω, είναι γνωστά όλα αυτά στους Σερέους. Νομίζω ότι δεν υπάρχει Σερέος πολίτης και γενικά Σερέος επαγγελματίας και γενικά Σερέος πολίτης που να μην έχει συναχωρηθεί με την απώλεια του Πρόεδρου. Ναι, αυτή η πρόταση υπήρχε και πριν την απώλεια του Πρόεδρου. Αυτό είναι θέμα του Διοικητικού Συμβουλίου. Θα συζητηθεί και πιστεύω ότι θα περάσει ομόφωνα αυτή η πρόταση από το Επιμελητήριο Σερών, από όλα τα μέλη.
Και μάλιστα αυτό το διοικητικό συμβούλιο θα γίνει έκτακτα σήμερα, δια περιφοράς. Οπότε τα νεότερα αύριο, το πολύ μεθαύριο, θα έχει φυσικά αυτή την εξέλιξη. Ναι. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου, κάνει λόγο για μέρα θλίψης και οδύνης, λέγοντας πως το λιγότερο που μπορεί να κάνει η σεραϊκή κοινωνία είναι να αποδοθεί το όνομά του στο πρώην στρατόπεδο Κολοκοτρώνη, στο νέο εκθυσιακό κέντρο του Επιμελητηρίου Σερών. Χθες ήταν μια μέρα θλίψης και οδύνης. Δυστυχώς αποχαιρετήσαμε τον φίλο, έναν μεγάλο σεραίο, τον Χρήστο Μέγκλα, έναν άνθρωπο ο οποίος αφιέρωσε την ζωή του στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας. Ήταν μια πολύ άσχημη και θλιβερή ημέρα. Θέλω για άλλη μια φορά να εκφράσω τα βαθιά μου συλληπιτήρια στην σύζυγό του, στο γιο του, στην οικογένεια, αλλά και σε όλους τους οικείους και τους συνεργάτες του Χρήστου Μέγκλα. Ξέρετε, τον Χρήστο Μέγκλα τον διέκρινε κάτι. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ένα πολύ μεγάλο όραμα και είχε ένα όραμα για τον τόπο μας, ένα όραμα ανάπτυξης. Όμως, ο Χρήστος Μέγκλας δεν περιοριζόταν μόνο στο όραμα. Είχε τις ικανότητες και τη μεθοδικότητα να το πετύχει. Και πράγματι, στη διάρκεια της θητείας του, το Επιμελητήριο Σερών γνώρισε πολύ λαμπερές μέρες. Λαμπρές μέρες, μέρες επιτυχίας, μέρες δόξας, θα έλεγε κανείς. Για τον αγαπημένο φίλο Χρήστο Μέγκλα, το λιγότερο που μπορεί να γίνει από την σεραϊκή κοινωνία είναι να αποδοθεί το όνομά του στο πρώην στρατόπεδο Κολοκοτρώνη, στο νέο εκθεσιακό κέντρο του Επιμελητηρίου Σερών. Εκεί όπου θα διοργανώνεται στο εξής ΣΕΡΕΞΠΟ. Ο Χρήστος Μέγκλας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με τη σεραϊκή κοινωνία και οφείλουμε όλοι μας από τα βάθη της καρδιάς μας την ελάχιστη τιμή και αναγνώριση σε όλα όσα προσέφερε ο ίδιος χωρίς φιδό στον τόπο του. Συλληπιτήρια μηνύματα απέστειλαν ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Κώστας Μπούμπας, ο Δήμαρχος Βυσαλτίας Αθανάσιος Μασαλαρινός, ενώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλείστηκαν από αναρτήσεις φίλων που τον αποχαιρετούσαν με θλίψη, όπως η ανάρτηση της δικηγόρου Ιωάννας Μπάτζιου. Η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Σερών, Κυριακή Μιλίγκα, δηλώνει συντετριμένη. Είμαστε πάρα πολύ λυπημένοι. Εγώ προσωπικά ήμουνα φίλη και με τον πρόεδρο. Δουλέψαμε πολλά χρόνια μαζί. Η απώλεια του είναι μεγάλη. Δεν θέλω να επεκταθώ και να πω και πάρα πολλά λόγια. Έχουν μιλήσει όλοι, πάρα πολλοί κόσμος, όλοι που ήμασταν και στο Επιμελητήριο και στους συλλόγους, με τα καλύτερα γι' αυτόν. Αφήνει παρακαταθεί και ένα πολύ μεγάλο έργο. Και εύχομαι αυτοί που θα αναλάβουν τώρα να μπορέσουν να συνεχίσουν το έργο που άφησε παρακαταθήκε. Το επεισόδιο που σημειώθηκε με την τουρκική ακτεωρό, η οποία άνοιξε πυρ και ανάγκασε σκάφος του λιμενικού της Κύπρου να αποσυρθεί, σχολιάζει στο βίντεο που ακολουθεί ο βουλευτής της Σερών της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάσιο Χατζηβασιλείου, ο οποίος ανέφερε ότι η Άγκυρα θέλει να θυμίσει ότι η Κύπρος για την Τουρκία είναι ζωτικός χώρος υψηλής σημασίας, δηλαδή ότι βρίσκεται στο κέντρο της μεσογειακής πολιτικής της. Πάμε να δούμε το τι ακριβώς λέει ο βουλευτής και σχολιάζει βεβαίως και τα όσα συμβαίνουν στην γειτονική χώρα. Το επικίνδυνο επεισόδιο που σημειώθηκε στα κυπριακά χωρικά ύδατα με τουρκική ακτεωρό, η οποία άνοιξε πυρ και ανάγκασε σκάφος του λιμενικού της Κύπρου να αποσυρθεί, σχολίασε ο βουλευτής Σερών της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Η Άγκυρα θέλει να θυμίσει ότι η Κύπρος για την Τουρκία είναι ζωτικός χώρος υψηλής σημασίας, δηλαδή ότι βρίσκεται στο κέντρο της μεσογειακής πολιτικής της, ανέφερε ο βουλευτής. Είδαμε μια απαράδεκτη ενέργεια από την τουρκική ακτοφυλακή σε βάρος του κυπριακού λιμενικού σκάφους. Ξέρετε, αυτό συνέβη κατά τη γνώμη μου για δύο λόγους. Πρώτον, για να στείλει η Τουρκία μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι η Κύπρος παραμένει για εκείνη ένας χώρος ζωτικής σημασίας. Και δεύτερον, η Τουρκία προσπαθεί να χτίζει ψευδοεπιχειρήματα για να δικαιολογήσει τη θέση της. Τι σημαίνει αυτό? Επειδή λοιπόν έχει εγκλωβιστεί από την πολιτική της και στη διεθνή κοινότητα, η Τουρκία θεωρείται ο περιφερειακός ταραξίας και ο συστηματικός παραβάτης του διεθνούς δικαίου, προσπαθεί να χτίζει ψεύτικα επιχειρήματα μήπως και βελτιωθεί η διεθνής της εικόνα. Κάτι όμως το οποίο δεν έχει συμβεί ακόμα. Η διεθνής κοινότητα αντιλαμβάνεται, και όλοι το λένε από την Ευρώπη μέχρι την Αμερική, ότι η Τουρκία είναι ένας συστηματικός παραβάτης του διεθνούς δικαίου. Και αυτό πραγματικά μας θλίβει. Σε ό,τι αφορά την επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στα κατεχόμενα, ο κύριος Χατζηβασιλείου τόνισε ότι η Τουρκία διοργανώνει μια εθνικιστική φιέστα στην Κύπρο. Κάτι που κάνει κάθε χρόνο στην ημέρα επετείου της παράνομης εισβολής. Η Ελλάδα έχει στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα, είπε ο βουλευτής,
ότι δεν πρόκειται πουδενή να δεχθεί οποιαδήποτε κουβέντα για λύση δύο κρατών στην Κύπρο. Η λύση είναι μία, ομοσπονδία δια της ενοποίησης, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η Τουρκία διοργανώνει μία εθνικιστική φιέστα στην Κύπρο, κάτι βέβαια που κάνει κάθε χρόνο στην ημέρα επαιτίου της παράνομης τουρκικής εισβολής. Το ζήτημα είναι ότι φέτος έχουμε μία διαφοροποίηση από ό,τι φαίνεται. Από τη μία, ο κ. Ερντογάν δίνει έναν ισλαμιστικό μανδύα στην επέτειο, στη φιέστα αυτή, διότι είναι και η γιορτή του Μπεϊραμνιού για τους μουσουλμάνους. Και από την άλλη, ξεκινάει η κουβέντα από την Τουρκία εδώ και λίγο καιρό για λύση δύο κρατών στην Κύπρο. Εμείς όμως έχουμε στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Η Ελλάδα δεν πρόκειται επουδενή να δεχθεί οποιαδήποτε κουβέντα για λύση δύο κρατών στην Κύπρο. Η λύση είναι μία, ομοσπονδία δια της ενοποίησης. Οποιοδήποτε προτείνει είτε δύο κράτη, είτε χαλαρή στην ομοσπονδία, όπως κάνει η Τουρκία το τελευταίο διάστημα, ή ο κατοχικός ηγέτης, ο κύριος Τατάρ, πολύ απλά έρχεται σε πλήρη αντίθεση και με το διεθνές δίκαιο, αλλά και με το κοινοτικό κεκτημένο. Σε απλά ελληνικά, αυτό το οποίο κουβεντιάζουμε στον ΟΗΕ εδώ και δεκαετίες είναι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Όλα τα άλλα που κατά καιρούς προβάλλει η Τουρκία είναι πολύ απλά αέρας φρέσκος. Ο Σεραίος βουλευτής επισήμανε ότι η Αμερική και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν στείλει σαφές μήνυμα στην Τουρκία ότι κάθε παραβατική συμπεριφορά σε βάρος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχει συγκεκριμένα αρνητικά αποτελέσματα για την ίδια. Ο κ. Χατζηβασιλείου ξεκαθάρισε επίσης ότι πρώτον η Αθήνα δεν διαχωρίζει τα ελληνοτουρκικά από τις παραβάσεις εναντίον της Κύπρου και δεύτερον δεν δεχόμαστε, όπως είπε, παιχνίδια με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Σε περίπτωση που Αθήνα προκληθεί, θα δώσει την αρμόζουσα απάντηση, ανέφερε ο βουλευτής. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η Αμερική έχουν στείλει σαφές μήνυμα στην Τουρκία ότι κάθε παραβατική συμπεριφορά σε βάρος κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχει συγκεκριμένα αρνητικά αποτελέσματα για την ίδια. Βλέπετε ότι ο κ. Ερντογάν πριν από πολύ καιρό μιλούσε για μια νέα φιέστα που θα διοργάνωνε στα Βαρόσια. Εάν λοιπόν αύριο στην Κύπρο δεν επισκεφθεί ο κ. Ερντογάν τα Βαρόσια ή δεν διοργανώσει στα Βαρόσια, στην κλειστή πόλη της αμοχώς του, μια μεγάλη φιέστα, αυτό σημαίνει ότι θα έχει λάβει το μήνυμα της Δύσης ότι δεν μπορεί να κάνει παιχνίδια με την αμόχως του, για την οποία έχουμε δύο ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών συγκεκριμένα. Και αν η Τουρκία κάνει οποιαδήποτε κίνηση στην αμόχωστο και στα Βαρόσια, τότε θα έρθει σε ευθεία σύγκρουση με τα Ηνωμένα Έθνη. Σε κάθε περίπτωση, και η Αθήνα έχει στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Πρώτον, δεν διαχωρίζονται τα ελληνοτουρκικά από τις παραβιάσεις εναντίον της Κύπρου, κάτι που η Τουρκία θέλει να κάνει, αλλά δεν το έχει πετύχει μέχρι στιγμής. Και δεύτερον, έχουμε ξεκαθαρίσει στην Τουρκία ότι δεν δεχόμαστε παιχνίδια με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Λοιπόν, αυτό τον καταλάβει οι Τούρκοι, γι' αυτό βλέπετε ότι σήμερα, αυτή την περίοδο, έχουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι στο Αιγαίο. Να είστε βέβαιοι ότι σε περίπτωση που η Αθήνα προκληθεί, θα δώσει όπως πάντα την αρμόζουσα απάντηση. Αλλάζει το σκηνικό τις επόμενες ώρες. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν την Ήπειρο, τη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, τη Δυτική Στερεά και τις βορειότερες περιοχές της Ανατολικής Στερεάς και της Εύβοιας, με βροχές και καταιγίδες. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται στην Κεντρική και Βόρειο Ελλάδα με βροχές και ισχυρές καταιγίδες που θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις και πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους. Πιο αναλυτικά, τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν μέχρι τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις Ποράδες. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων. Ειδικότερα σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελωδών ανέμων, οι κάτοικοι των περιοχών θα πρέπει να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία, αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς. Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά. Να αποφεύγουν να διασχίζουν χυμάρους και ρέματα, πεζή ή με οχήματα κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων. Να προφυλαχτούν άμεσα κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα. Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα,
κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές όπου ελαφρά αντικείμενα μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος. Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατατόπους αρμοδίων φορέων όπως είναι η τροχέα. Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισρωής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της ελληνικής αστυνομίας. Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Στην πρώτη δοκιμαστική διαδρομή ενός ακόμη ηλεκτρονικού λεωφορείου επιβιβάστηκαν σήμερα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαλής, ο Υφυπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης και ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Γιάννης Ξυφαράς. Την πρώτη δοκιμαστική διαδρομή ενός ακόμη ηλεκτροκίνητου λεωφορείου επιβιβάστηκαν σήμερα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαλής, ο Υφυπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης και ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Γιάννης Ξυφαράς. Πάμε στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης, δήλωσε ο κύριος Καραμαλής. Ανέφερε ότι ο διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτροκίνητων λεωφορείων αναμένεται να βγει στον αέρα τον Αύγουστο με Σεπτέμβριο και εκτίμησε ότι μέσα στο 2022 θα κυκλοφορούν στην Αθήνα τα πρώτα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία. Υπογράμμισε δε ότι η Αθήνα θα είναι η ευρωπαϊκή πόλη με την μεγαλύτερη αναλογία ηλεκτρικών λεωφορείων, καθώς ο αρχικός διαγωνισμός θα αφορά στην προμήθεια σε πρώτη φάση 200 με 220 οχήματα. Σημειώνοντας ότι έχει εξασφαλιστεί η απαραίτητη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης για την προμήθεια ηλεκτροκίνητων λεωφορείων. Ανέφερε επίσης ότι παράλληλα στο πλαίσιο του νομοσχεδίου για την ηλεκτροκίνηση δημιουργούνται οι κατάλληλες υποδομές για τη φόρτιση των ηλεκτρικών λεωφορείων, όχι μόνο στα αμαξοστάσια, αλλά και σε συγκεκριμένα σημεία μέσα στην πόλη. Ο κύριος Καραμαλής υπενθύμησε επίσης ότι για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια έχουν γίνει προσλήψεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς και έχει ενισχυθεί ο στόλος με καινούργια λεωφορεία μέσω της συνεργασίας με τα ΚΤΕΛ και μέσω leasing. Η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που εν μέσω πανδημίας ενίσχυσε σημαντικά το στόλο και τα δρομολόγια στις αστικές συγκοινωνίες. Στους δρόμους της Αθήνας κυκλοφορούν 50% περισσότερα οχήματα σε σύγκριση με το 2019 και κάθε μέρα γίνονται 3.000 περισσότερα δρομολόγια. Ο Υφυπουργός Μεταφορών Γιάννης Κεφαλογιάννης δήλωσε: «Ακολουθούμε μια σταθερή πορεία ενίσχυσης των δημόσιων συγκοινωνιών με οχήματα φιλικότερα προς το περιβάλλον. Η ηλεκτροκίνηση διεισδύει όλο και πιο δυναμικά στην καθημερινότητα των μετακινήσεων και η πολιτεία δίνει το παράδειγμα, ανανεώνοντας το στόλο με νέα λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Δημιουργούμε καλύτερες και ποιοτικότερες συνθήκες μετακινήσεων για τους πολίτες με υποδομές που θα παραμείνουν στην υπηρεσία των αστικών συγκοινωνιών και μετά την πανδημία». Ενώ ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΣΥΑΕ, Στέφανος Αγιάσογλου, δήλωσε: «Οδηγούμε την ΟΣΥΑΕ στη νέα εποχή των αστικών συγκοινωνιών. Σήμερα δοκιμάζουμε το 5ο κατά σειρά ηλεκτροκίνητο λεωφορείο σε πραγματικές συνθήκες κίνησης, εν ώψη της ανανέωσης των οχημάτων μας με λεωφορεία νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Η διαδικασία θα ξεκινήσει το φθινόπωρο και ευελπιστούμε ότι στο τέλος της επόμενης χρονιάς η Αθήνα θα είναι η πόλη με τα περισσότερα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία στην Ευρώπη». Τα νέα Babylino Pants έρχονται με πιστοποιήσεις από τους ειδικούς. Την Άννα, επαγγελματία στο γύρω-γύρω όλη μέρα. Τον Κωνσταντίνο που μελετά τον βαθύ ύπνο. Αλλά και τους γονείς του που τον απολαμβάνουν χωρίς διακοπές. Γιατί οι μοναδικές καινοτομίες τους προσφέρουν ασύγκριτα σταθερή εφαρμογή, έξτρα απορροφητικότητα και τη στεγνότητα που χρειάζεται ακόμη και μετά από πολύ ωρή χρήση τη νύχτα. Babylino Pants. Δοκιμασμένη προστασία μέρα-νύχτα. Η τύχη σου σε περιμένει εκεί που δεν το περιμένεις. Αυτή την Τετάρτη τουλάχιστον 1.350.000 ευρώ στο jackpot του Λότο. Λότο. Ο ΠΑΠ. Ζήσε το παιχνίδι. Φτωχότερο είναι από σήμερα το ελληνικό τραγούδι, καθώς έφυγε από τη ζωή ο ένας και μοναδικός Στόλης Βοσκόπουλος, ο πρίγκιπας του ελληνικού λαϊκού πενταγράμμου, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών. Σ' αγαπάω κι όπου φτάσουμε. Σε
Σε ηλικία 81 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρίγκιπας του ελληνικού τραγουδιού Τόλης Βοσκόπουλος, σκορπώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο. Νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα με σοβαρά προβλήματα υγείας στην εντατική του Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, όπου σήμερα άφησε την τελευταία του πνοή. Ο Τόλης Βοσκόπουλος υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους τραγουδιστές στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού και μακράν ο πιο εμπορικός. Οι άντρες δεν μιλούν πολύ, στο νου σου να το γράψεις. Όταν ξεκίνησε στο τραγούδι λόγω του στυλ, του στισήματός του στο πάλκο και του τρόπου ερμηνείας και ντυσήματος, οι φανατικοί θαυμαστές του τον αποκαλούσαν πρίγκιπα. Το φεγγάρι πάνω θε μου, ασημένιο θάλιρο. Ο Τόλης Βοσκόπουλος γεννήθηκε στις 26 Ιουλίου του 1940 στον Πειραιά, στην Κοκκινιά. Ήταν το 12ο παιδί της οικογένειας Βοσκόπουλου. Είχε 11 αδερφές. Ο πατέρας του τον προόριζε για διάδοχό του στο μανάβικο που διατηρούσε. Ο Τόλης Βοσκόπουλος όμως είχε άλλα σχέδια. Μαγεύτηκε από το θέατρο και η πορεία του άλλαξε. Τόλη, από πού ήταν ο πατέρας σου? Η οικογένειά σου από πού κατάγεται? Σμυρνιός. Είναι πρόσφυγες, όπως είπες. Ήτανε το 22 τότε με το διωγμό. Στον Πειραιά. Την καταστροφή της Σμύρνης, ναι. Και... Εμπορομανάβης. Ναι. Εμπορομανάβης, τι είπες τώρα. Για να γίνει κανείς εμπορομανάβης, τότε ήταν... Μεγάλη υπόθεση. Βέβαια. Όλοι τότε είχαν γίνει, ας πούμε, υπάλληλοι. Ήτανε... Πόσα παιδάκια στην οικογένεια? Πολλά, πάρα πολλά. Κοριτσάκια όμως. Κοριτσάκια, πολλά κοριτσάκια. Και μόνο ένα αγοράκι. Πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο το 1958 σε ηλικία 18 ετών, σε σκηνοθεσία Θάνου Τράκα. Και 5 χρόνια αργότερα, το 1963, έκανε τον ντεμπούτο του στον κινηματογράφο. Στην καλλιτεχνία δεν θα μπορούσα να αποτύχω με τίποτα. Εγώ γεννήθηκα έτσι καλλιτέχνης. Δηλαδή δεν θα μπορούσα να κάνω άλλη δουλειά, ας πούμε. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να κάνει κάτι άλλο. Mm-hmm. Ξέρεις ότι εγώ όταν πρώτα πήρα το πρώτο μεροκάματο που λέμε, ας πούμε, στο θέατρο, όταν πρώτα βγήκα στο θέατρο και ήμουν νέος παιδάκι, 18 χρόνων, όταν ήρθε το φάκελο και μου δώσαν τα λεφτά, ντράπηκα, δεν τα πήρα και έφυγα. Σοβαρά. Ντράπηκα, δεν ήξερα ότι εκεί το πληρώνονται. Ο Τόλης Βοσκόπουλος έκανε 4 γάμους. Παντρεύτηκε πρώτα τη Στέλλα Στρατηγού, ύστερα τη Μαρινέλα, μετά την Τζούλια Παπαδημητρίου και αργότερα την ηθοποιό πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, πρόεδρο του ΕΟΤ, Άντζελα Γκερέκου. Η αγάπη στην ουσία δεν υπάρχει φαντασία, θέλει και καρδιά που συμφωνεί. Ήσουν θαυμάστριά του από μικρό παιδί, έτσι δεν είναι? Ναι. Και τον είδες πρώτη φορά το τραγούδα Θεατρίνα? Ναι. Από όμως. Κοντά. Σου πήγε ο μπαμπάς σου? Είχαμε έρθει από την Κέρκυρα και είχαμε δει την παράσταση. Και μετά είναι σπουδαίος καλλιτέχνης. Δεν λέω καν τη λέξη τραγουδιστής, είναι ερμηνευτής. Ναι. Ηθοποιός, ερμηνεύει τα τραγούδια, την κάθε λέξη την νιώθει, τη μεταδίδει. Και αυτή η ενέργεια κατεβαίνει κάτω και νομίζω ότι αυτό είναι από τα κυριότερα στοιχεία της διαχρονικότητάς του. Είναι η αλήθεια του, της κάθε στιγμής, της κάθε νότας, της κάθε λέξης. Πάντα έχω μπροστά μου μια μορφή, μια εικόνα για να τραγουδήσω έτσι όπως τραγουδάω. Αυτή είναι η γυναίκα μου. Η γυναίκα μου. Εξάλλου δεν είναι κομμάτι... Μη μας διακόπτεις, Βράτζε, να βλέπεις ότι έχουμε μια κουβέντα. Γυναίκα. Συγγνώμη. Αυτή είναι όλα για μένα. Λέω Θεέ μου, χωρίς αυτήν ποτέ μου, ποτέ μου, ποτέ μου. Δεν θα μπορούσα να ζήσω. Στα Supermarket Kansas φροντίζουμε να φέρνουμε εκλεκτά κρέατα του τόπου μας σε κάθε τραπέζι, αλλά και ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά. Μέχρι την Τετάρτη 21 Ιουλίου με την κάρτα K-Economy. Πεπόνια με 65 λεπτά το κιλό. Πατάτες με 49 λεπτά το κιλό. Προμηθευτείτε το κρέας της εβδομάδας σε εκπληκτική τιμή. Κιμάς Βόιος Νοπός Ελληνικός το κιλό μόνο 6,95. Και χοιρινή τηγανιά μόνο 4,30 το κιλό. Ζυμαρικά Μάκβελ κόκκινη σειρά μόνο 59 λεπτά. Αλλά και σαμπουάν Head & Shoulders 360 ml 1 συν 1 δώρο μόνο 4,74.
και πολλές ακόμη προσφορές για να επιλέγετε καθημερινά όλα όσα χρειάζεστε. Supermarket Kansas. Είμαστε εδώ για να σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα. Άφησαν τη θάλασσα και την ξεκούρασή τους και πήγαν στο χωριό και συγκεκριμένα στο σταυροδρόμι του Δήμου Συνδικής για να προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους. Ο λόγος για την ομάδα των γιατρών του νοσοκομείου Σερών αλλά και ιδιώτες γιατροί που εξέτασαν τους κατοίκους του χωριού αλλά και αρκετούς άλλους που έσπευσαν από τα γύρω χωριά. Από νωρίς το πρωί, ιδιώτες γιατροί αλλά και γιατροί του νοσοκομείου Σερών με αυταπάρνηση άφησαν τη θάλασσα και την ξεκούρασή τους και παρήχαν τις υπηρεσίες τους δωρεάν στο χωριό Σταυροδρόμη του Δήμου Συδικής. Πρόκειται για την ομάδα Αγίαν Άργυρη, η οποία λειτουργεί από 20 ετίας σε όλη την περιφερειακή ενότητα των Σερών. Το νοσοκομείο Σερών, στη συνεργασία με εργαζόμενους του νοσοκομείου και ιδιώτες γιατρούς, συνεχίζει την εθελοντική δράση σε απομακρυσμένα χωριά του νομού Σερών. Επί θητείας μου έχουμε επισκεφτεί το Αχλαδοχώρι, την Ευκαρπία και σήμερα βρισκόμαστε στο Σταυροδρόμι για να εξυπηρετήσουμε τους κατοίκους του χωριού. Με καρδιολόγο, παιδίατρο, γυναικολόγο και ορθοπαιδικό γιατρό. Σκοπεύετε να πάτε και σε κάποιες άλλες, έτσι, σε κάποια άλλα μέρη του νομού Σερών? Όποιος μας καλεί, είμαστε εμείς διατεθειμένοι να πάμε. Πόσα χρόνια είναι η ιατρική αυτή η ομάδα? Από ό,τι ξέρω γύρω στα 20 χρόνια και από ό,τι μου είπαν ότι το πρώτο χωριό που επισκέφτηκαν ήταν το Σταυροδρόμι πριν από περίπου 20 χρόνια. Κάποια στιγμή είχα ακούσει ότι ατόνισε, αλλά τώρα το δραστηριοποιήθηκε πάλι. Μάλιστα ένα παιδάκι φαίνεται ότι χρειαζόταν τις υπηρεσίες των γιατρών σήμερα και η συμβολή τους ήταν καθοριστική. Χαίρομαι που σήμερα εδώ μας δίνει τη δυνατότητα μέσα από την εθελοντική οργάνωση Άγιαν Άργυρη να προσφέρουμε στον κόσμο της επαρχίας των Σερών τις υπηρεσίες μας αφιλοκερδώς και να έχουμε τη χαρά όπως σήμερα να διαγνώσουμε κάποια περιστατικά τα οποία ήταν παραμελημένα και μπορέσαμε σε αυτούς τους ανθρώπους να δώσουμε ουσιαστικά μία λύση δρομολογώντας την κατάσταση και εντοπίζοντας το πρόβλημα εδώ στον τόπο τους. Υπάρχει συμμετοχή και μάλιστα σήμερα ένα παιδάκι 4 ετών η παιδίατρος διέγνωσε μία υδροκύλη και μίλησε με καθηγητή του Ιπποκρατίου και θα πάνε αύριο το παιδί να το δουν μήπως πρέπει να γίνει επέμβαση άμεσα. Και στο καρδιολογικό ήρθανε, εντάξει, έρχεται ο κόσμος. Η συμμετοχή του κόσμου ήταν μεγάλη καθώς έφτασαν και από τα γύρω χωριά για να εξεταστούν. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον διοικητή, τον κύριο Φαρμάκη, τον διευθυντή του νοσοκομείου Σερών, την Κική Μιχαηλίδου και όλους τους εθελοντές γιατρούς που ήρθαν σήμερα στο Σταυροδρόμι Σερών σε ένα μικρό χωριό με 100 κατοίκους. Το έργο τους είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ξαναβρεθήκαν εδώ πέρα πριν 20 χρόνια, ξεκινήσαν μάλλον από εδώ πριν 20 χρόνια και σήμερα ξαναβρίσκονται εδώ. Πώς είδε ο κόσμος αυτή την εθελοντική δράση? Ο κόσμος το είδε πάρα πολύ θετικά, έρχονται για να εξεταστούν. Η δράση αυτή απευθύνεται μόνο σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή μόνο εδώ για το Σταυροδρόμι? Όχι, είναι και για τα γύρω χωριά, Σταυροδρόμι, Μοναστηράκι, Κερκίνη, Κορυφούδη. Και όποιοι άλλοι θέλουν. Και Ροδόπουλοι, όποιος θέλει. Οι γιατροί πάντως εξέφρασαν τη χαρά και την ικανοποίησή τους για αυτή τη δράση. Η αλήθεια είναι ότι παρότι διανύουμε μια δύσκολη εποχή λόγω COVID και υπάρχει γενικά επιφύλαξη, ο κόσμος δεν είναι έτσι. Στις εθελοντικές τέτοιες δράσεις ανταποκρίνεται θετικά. Στο κάλεσμα των γιατρών, του προσωπικού γενικά, των νοσηλευτών και του Δήμου. Και έτσι και εμείς έχουμε τη δυνατότητα να βοηθούμε και να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Χαιρόμαστε που βλέπουμε αυτή την ανταπόκριση του κόσμου και την υποδοχή και μπορούμε να κάνουμε και πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό που μπορούμε από αυτή την ευκαιρία που μας δίνεται. Να βοηθήσουμε έστω και ένας να υποφεληθεί από αυτή μας την επίσκεψη για μας είναι μεγάλο όφελος και ικανοποίηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το προσωπικό του νοσοκομείου και τους ιδιώτες γιατρούς, οι οποίοι Κυριακή θυσίασαν τη θάλασσα για να προσφέρουν κοινωνικό έργο στο χωριό Σταυροδρόμι και όπου αλλού χρειαστεί. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς.
αυτό το καλοκαίρι Summer Fiesta με εβδομαδιαίες κληρώσεις στο νέο πρόγραμμα ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις. Με απίθανα δώρα που απογειώνουν τη διασκέδαση. Παίζεις, σκανάρεις, κερδίζεις. ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις. Παίζοντας έρχεται η επιβράβευση. ΟΠΑΠ. Ζήσε το παιχνίδι. Μια υπόσχεση για σένα που μόλις πήρες την πρώτη σου ανάσα. Που θα ανακαλύψεις αυτόν τον κόσμο. Μια υπόσχεση φροντίδας και ευθύνης. Ότι ο πλανήτης που θα ζήσεις θα φροντίσουμε να είναι καλύτερος από τον σημερινό. Εντείνοντας τις πρωτοβουλίες που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμά μας. Χρησιμοποιούμε στα προϊόντα μας 100% ανακυκλώσιμες συσκευασίες. Μέγα. Παίρνουμε το μέλλον προσωπικά. Στην Πρωτέργεια ξανασχεδιάζουμε το ενεργειακό τοπίο του μέλλοντος. Δημιουργούμε ένα MVP πρόγραμμα παροχής ενέργειας που παίζει για να κερδίζετε με 50% διαφορά. Για να έχετε κάθε μήνα 50% έκπτωση συνέπειας. Και ενέργεια που θα είναι 100% πράσινη. Οικιακό MVP ήρθε για να φέρει την οικονομία και την πράσινη ενέργεια σε κάθε σπίτι. Ήρθε για να δείξουμε το δρόμο προς το μέλλον της ενέργειας. Πρωτέργεια. Η ελληνική και συνάμα σεραϊκή γαλακτοβιομηχανία της Κρυγρή, πιστή στις αξίες της για παραγωγή προϊόντων με μεράκι, υπευθυνότητα και πάντα με σεβασμό προς τον καταναλωτή, λανσάρει ένα νέο προϊόν κάτω από την κατηγορία των γιαουρτιών χωρίς λακτόζη. Η ελληνική γαλακτοβιομηχανία Κρυγρή, πιστή στις αξίες της για παραγωγή προϊόντων με μεράκι, υπευθυνότητα και πάντα με σεβασμό προς τον καταναλωτή, λανσάρει ένα νέο προϊόν κάτω από την κατηγορία των γιαουρτιών χωρίς λακτόζη. Σε συνέχεια της αγάπης και της αποδοχής που έλαβε το προϊόν Κρυγρή χωρίς λακτόζη Αγελάδος, η εταιρεία προχωράει σε περαιτέρω ενίσχυση της συγκεκριμένης ανερχόμενης κατηγορίας. Κάτω λοιπόν από τη μάρκα Στραγγιστό και Αγαπημένο, η Κρυγρή παρουσιάζει το Κρυγρή Στραγγιστό και Αγαπημένο χωρίς λακτόζη, ικανοποιώντας με αυτόν τον τρόπο και τους φανατικούς φίλους του στραγγιστού γιαουρτιού που έχουν διαφορετικές γευστικές προτιμήσεις και ανάγκες. Η νέα γευστική πρόταση Κρυγρή Στραγγιστό και Αγαπημένο χωρίς λακτόζη αποτελεί ένα ιδανικό και ελαφρύ σνακ για κάθε στιγμή της ημέρας. Το νέο Κρυγρή Στραγγιστό και Αγαπημένο χωρίς λακτόζη προσφέρει μια ισορροπημένη και απολαυστική λύση με πλούσια και κρεμώδη υφή, φτιαγμένο από 100% ελληνικό γάλα ημέρας. Και στην αθλητική σας τώρα ενημέρωση, με 5 αθλητές συμμετείχε ο Πλάτων Σερών στα 2 πανελλήνια πρωταθλήματα αντιπτέρησης, δηλαδή μπάντμιντον, K15 και K19, που διοργανώθηκαν στα γλυκά νερά Αττικής στις 17 και 18 Ιουλίου με αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Με 5 αθλητές συμμετείχε ο Πλάτων Σερών στα 2 πανελλήνια αυτά πρωταθλήματα που διοργανώθηκαν στα γλυκά νερά Αττικής στις 17 και 18 Ιουλίου με αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα στην K15 συμμετείχαν οι εξής 3 αθλητές με τα ακόλουθα αποτελέσματα. Κωνσταντινίδης Δημήτριος, 2 χρυσά, πρώτος στο απλό και στο διπλό. Κουτσούρη Ευαγγελία, 1 χρυσό, 1 ασημένιο, πρώτη στο διπλό και τρίτη στο απλό. Κουλακίδης Χρήστος, 1 χρυσό, πρώτο στο διπλό και οχτάδα στο απλό. Στην K19 συμμετείχαν οι εξής 2 αθλητές που είναι 2 και 3 χρόνια μικρότεροι στην κατηγορία με τα ακόλουθα αποτελέσματα. Κουτσούρης Ευθύμιος και Ρακιτζής Βασίλειος, οκτάδα σε απλό και διπλό. Απόλυτα ευχαριστημένος δήλωσε ο προπονητής Καντζόγλου Αλέξανδρος, παρόλο που περίμενε κάτι παραπάνω από τους αθλητές του. Συνεχίζουμε με το Πανελλήνιο της K17 και ανδρών γυναικών το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στο Βόλο. Όπως η κατασκευή τους, έτσι και ο καθαρισμός, η περιποίηση και η φύλαξή τους απαιτούν ειδική τεχνική και άριστη γνώση. Σεραϊκά πλυντήρια Ταπίτων. Με υπερσύγχρονο και συνεχώς ανανεωμένο εξοπλισμό, φροντίζουμε τα πολύτιμα χαλιά σας με απόλυτη υπευθυνότητα. Σεραϊκά πλυντήρια Ταπίτων. Τίναγμα με ρυθμιζόμενη δόνηση για απόλυτη προστασία. Πλύσιμο με εγκεκριμένα οικολογικά υλικά που προστατεύουν εσάς και το περιβάλλον. Στιπτήριο για την απομάκρυνση και των τελευταίων ενδεχομένων
ενδεχόμενων καταλήπων. Στέγνωμα σε φυσικές συνθήκες, μακριά από τις βλαβερές ακτίνες του ήλιου. Σύγχρονο στεγνοτήριο για τους δύσκολους χειμερινούς μήνες. Συσκευαστήριο με αυτόματη μέτρηση και ποιοτικό έλεγχο. Ειδικό τμήμα στεγνού καθαρισμού, μεταξωτών και χειροποίητων χαλιών. Εξειδικευμένο τμήμα πολύμανσης και κολαρίσματος, αντικατάσταση σε φθαρμένα ρέλια ή κρόσια, απλά ή χειροποίητα. Ειδική φροντίδα για παπλώματα, φλοκάτες και κουβέρτες. Φύλαξη σε χώρους με ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας και αέρα. Άμεση εξυπηρέτηση, παραλαβή και παράδοση στο σπίτι σας σε ραϊκά πλυντήρια ταπίτων Χατζη Ανδρέου Στέφανος και ΙΗ. Η σιγουριά στα χαλιά. Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε θερμά που μείνατε κοντά μας μέχρι αυτή την ώρα για τη δική σας ενημέρωση. Από όλους εμάς να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.